Τραγούδι, μα τι ωραίο τραγούδι. Να πούμε καλημέρα λοιπόν στην Τζένιφερ Λί και στον Τζον Όλας που είναι εδώ στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Θέλω να πω ότι είναι εξαιρετικό, έχεις μια εκπληκτική φωνή. Να πούμε στον κόσμο ότι η καταγωγή σου είναι από... Φιλιππίνας και Ισπανιόλα. Ισπανιόλα ναι, και Φιλιππινέζα, ναι. Δύο μαζί. Ναι. Είναι... Έχεις μεγαλώσει η Ελλάδα όμως. Έχω εγώ πολλή χρόνια στην Ελλάδα, σαν έχω μεγαλώσει εδώ. Είναι και ασχολείσαι μόνο με τη μουσική, έτσι δεν είναι? Εγώ είμαι ασχολείσαι πολλά πράγματα. Είμαι και δασκάλα γιόγκα. Ναι, και εγώ σκύπερ και τραγουδάω. Έχω και εγώ, έχω σπουδάσει μουσική και όπερα κάνω και χορό. Και κάνω, πήγα 20 λάδες ταλέντο, έκανα σιό με φωτιά. Πήγες, λοιπόν, σε είδαμε, σε θυμόμαστε. Αυτό ήταν και νομίζω το χαρακτηριστικό βίντεο το οποίο όλοι λίγο πολύ θυμόμαστε από το Ελλάδα έχει ταλέντο. Mm-hmm. Ένα σοου εκπληκτικό, αυτό με τις φωτιές. Ναι, ναι. Θέλω, πραγματικά, είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο, δεν μπορεί να φαίνεται εύκολο για κάποιον που το βλέπει από το σπίτι. Αλλά όλα αυτά τα, με τις φωτιές, ακόμα και πορτοκάλια να πάρεις να παίξεις στα χέρια σου, ας πούμε. Ναι. Είναι δύσκολο άμα δεν ξέρεις να το κάνεις. Πώς και ασχολήθηκες και με αυτό? Επειδή ήμουν και κορεύτρια Oriental στο Μπουζού και εκεί στη Θεσσαλονίκη, κάνω μισό με διαφορετικά. Και σαν Oriental με σπαθί, με σιό με φωτιά και εγώ έχω μάθει όλα αυτά. Ναι. Έχεις κάνει και κάποιες συνεργασίες πάνω σε αυτό το αντικείμενο? Εγώ έχω κάνει και, ενώ, εγώ έχω κάνει και εγώ στο τσίρκος, σαν έχω, ναι. Σε τσίρκο, ναι, ναι. Αλήθεια. Έχω κάνει σαν σκουλή όλα αυτά. Τι ωραίο, ναι. Όλο αυτό. Και πώς γνωριστήκατε τώρα να πούμε και με τον Τζον Όλας εδώ. Και κάνετε αυτή την υπέροχη. Ναι, γιατί φτιάξαμε και βίντεο κλιπ με την Άρια. Α, στο κλιπ της Άριας, μπράβο, ναι. Έχει παίξει σε ένα κλιπ. Της Άριας τη Δαμουλάκης που είναι εδώ και στο κανάλι σας και νομίζω εκεί τη συνάντησα. Ναι. Τι ωραία. Και έτσι ταιριάξατε. Ναι. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο τραγούδι εσύ έκανες καταρχάς το γύρισμα του βίντεο κλιπ. Ναι, έκανα τα γυρίσματα μαζί και με άλλα παιδιά γιατί δεν μπορούσαμε να σε όλα τα γυρίσματα. Ήμουν λίγο, είχα και άλλες δουλειές. Έχω κάνει το μεγαλύτερο μέρος και τη σκηνοθεσία. Και στίχο μουσική έχει κάνει ο Πέτρος ο Νυχτοβάτης που είχε έρθει εδώ καλεσμένος. Ο Πέτρος, τα φιλιά μας και τα περαστικά μας στον Πέτρο. Τα περαστικά μας. Ναι. Που είχε το θέμα με την υγεία του. Που τώρα το έχει ξεπεράσει ευτυχώς. 90% ναι, καλά πάει. Και ήταν ένα γύρισμα που θέλαμε να βάλουμε έτσι πολλά πράγματα. Θέλαμε να βάλουμε την όμορφη θάλασσά μας, το Ηρώδιο, το Ζάπιο, το Θησίο, τα γκράφιτι, να δείξουμε στο εξωτερικό όλο αυτό που είναι Ελλάδα. Ναι, με την εκπληκτική Νάνση Μαυρομίχαλου, τη φίλη μου, το εξαιρετικό μοντέλο. Και νομίζω ότι πραγματικά ήταν όλο το γύρισμα υπέροχο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Και έχεις καταπληκτική φωνή. Επανέρχομαι σε αυτό. Θέλεις λίγο να μας πεις για την πορεία σου γενικά επάνω στο τραγούδι. Έχεις μουσική παιδεία, καταρχάς. Ναι, ναι. Το τραγούδι είναι, δηλαδή, σημαίνει ότι η αγάπη δεν φύγει και δεν, άμα έχει αυτό στο αγάπη σου δεν φύγει εύκολα. Και... Και το, αυτό που είπε για τη μουσική παιδεία, εκεί που ξεκινάει να παίζει πιάνο, ναι. Είναι στο οδείο ναι. Που σπουδάζει. Έχω κάνει και σχολή μουσική. Έχω ναι. Κάνει και όπερα και πιάνο και όλα αυτά. Πάρα κάνω πολύ κιτάρα ωραία. Και τέτοια. Και πάρα πολύ ωραία. Ναι. Βιολί. Βιολί δεν έχω κάνει. Α, γιατί ναι. Μου θυμίζει λίγο τη Βανέσα Μάη, δεν μοιάζει ναι, λίγο, ναι, ναι. Που παίζει βιολί. Εσύ παίζεις όμως πάρα πολύ ωραία και την... την μου λέει η Πόπη ότι θυμίζει την Γιο Κόνο. Και ο Τζον Όλας. Και ο Τζον Όλας, όχι το πω εδώ. Γιο Κόνο. Α, τη γυναίκα του Τζον Λένον. Ναι, ναι, γι' αυτό είπα. Τζον ναι, ναι, Όλας βέβαια ναι, εδώ, ναι. Στην πρακτική περίπτωση. Δεν πάω τον ίδιο. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα γενικότερα όμως ένα διάστημα το οποίο πάρα πολλοί καλλιτέχνες βιώνουν και την
όλο αυτό που περνάει ο καλλιτεχνικός χώρος, εν πάση περιπτώσει. Στην προκειμένη περίπτωση, σε εσάς βγήκε δημιουργικά. Είναι ένα, πραγματικά ένα είδος τραγουδίου, το οποίο στην Ελλάδα είναι δύσκολο να ακούσουμε τόσο ωραίες φωνές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα ετοιμάζετε κάτι? Είχαμε πάντα ετοιμάσει όλα αυτά. Απλά ο Πέτρος τώρα έχει κάτι πρόβλημα και θα φτιάξουμε και άλλο. Με τον Πέτρο τον Νικτοβάτη πάλι. Ναι, ναι, επιστρέφουμε με 2-3 κομμάτια και ένα που έχουμε φτιάξουμε κάνει μαζί που θέλουμε να το τελειοποιήσουμε. Ναι. Το οποίο, πώς λεγόταν, θυμάσαι? Το Day I'm Lost Forever. Όχι, το... Τώρα οι στιγμές, τώρα οι στιγμές. Το οποίο το δουλεύουμε ακόμα, γιατί κάτι θέλω να φτιάξω ακόμα, ξέρεις, να το τελειοποιήσουμε λίγο παράξενο σε αυτά εγώ. Μάλιστα. Με φάει κόλλημα. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Είναι πραγματικά, νομίζω, μία από τις εξαιρετικότερες φωνές εδώ στην Ελλάδα. Εσύ, Τζον, για να ολοκληρώσουμε, για πες, έχεις ετοιμάζεις κάτι τώρα? Ετοιμάζω πάρα πολλά πράγματα συνέχεια, απλά δεν μπορώ να βγάλω κάτι ακόμα. Θα στο φέρω σε εσένα να το παρουσιάσεις. Α, θα βγει και η Τζένιφερ σύντομα και σε ένα περιοδικό που λέγεται Metal Hero, που θα έχουμε τη συνέντευξή της. Και είχα βγει και εγώ παλιότερα σε αυτό. Αυτά. Πάρα πολύ. Μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα έτσι όπως είναι η κατάσταση. Ναι. Εύχομαι να τελειώσει σύντομα για όλο τον κόσμο, γιατί έχει κουραστεί ο κόσμος. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, πραγματικά. Και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν εδώ στην παρέα μας και μας παρακολουθήσατε και σήμερα.